Καμπάρας είναι αρκετά έμπειρος και ως πολιτικός για να καταλάβει ότι μεταθέτει όλη τη συζήτηση με σκοπιμότητα από το πραγματικό πεδίο, ποιοι έχουν τα θαλασσοδάνεια και τα προβλήματα διαπλοκής είτε με διάφορες εταιρείες είτε με το σύστημα το τριγωνικό των διαφόρων καταστάσεων που έχουμε ζήσει για δεκαετίες στη χώρα μας, και προσπαθεί να μεταθέσει τη συζήτηση όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά από χτες, μια και από χτες το πραγματικό θέμα που ξεκίνησε και άρχισε να συζητιέται είναι τι ακριβώς συνέβη με τα θαλασσοδάνεια για τα διάφορα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και τον τρόπο της έκθεσής τους σε αυτό το δανεισμό ή σε άλλους χειρισμούς και όχι μόνο σε μια τράπεζα, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία και ενώ κατατέθηκαν και χτες από την Εθνική Τράπεζα τα πρώτα προβληματικά στοιχεία για τα υπερβολικά δάνεια των μεγάλων και κυρίαρχων μέσων, η Νέα Δημοκρατία δια του κυρίου Μηταράκη και λυπάμαι να το πω και δια του κυρίου Τζαβάρα, σε αυτή τη φάση το μόνο που βρήκε να αντιπαραθέσει είναι να κάνει μια κατασκευή με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ότι κάποια offshore έχει κυρίαρχο ρόλο στην αυτό αρχή να το και μεσολάβησε θα δούμε το για δανειοδότηση από την Εθνική. Να δούμε γιατί αυτό. Και εσείς όπως το παρουσιάσατε πριν, αγαπητοί συνάδελφοι, μια στιγμή εδώ παρακαλώ, και έπρεπε να έχουμε πραγματικά πολύ χρόνο να είναι εδώ και ο κύριος Τζαβάρας, ο κύριος Μηταράκης και όποιος άλλος θέλει και να τη συνεχίσουμε τη συζήτηση. Γιατί πραγματικά το μείζον ζήτημα που άνοιξε στην Επιτροπή της Βουλής και γι' αυτό έγινε η Επιτροπή της Βουλής είναι για να διερευνήσει τι συνέβη αυτές τις δεκαετίες για τα κόμματα πρώτα απ' όλα που βεβαίως είναι οι πυλώνες. Η δημοκρατική και ξέρουμε τι εννοείται πως συμβεί. Το παρουσιάσαμε λοιπόν, αυτό είπαμε. Όχι, στη συζήτηση στιγμή, αυτή. Λέω για τον κύριο Τζαβάρα, για τον κύριο Τζαβάρα πώς έθεσε το θέμα χτες μέσα στην κοινοβουλευτική επιτροπή και ταυτόχρονα ποια προσπάθεια κάνει η Νέα Δημοκρατία με τις ανακοινώσεις της χτες. Μισό λεπτό, μην φύγουμε. Για να μεταθέσει τη συζήτηση. Μην φύγουμε. Αντί για τη δανειοδότηση και τις εκκρεμότητες των κομμάτων, δηλαδή Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνο. Ποιο είναι το μετοχιολόγιο της Αυγής. Λέτε λοιπόν εσείς αυτό. Για το μετοχιολόγιο της Αυγής. Πάμε στην κατασκευή. Να το τελειώσω. Μισό λεπτό για να βάλουμε τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Ένα θέμα είναι λοιπόν για ποιο λόγο το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ποιο ήσασταν να σαφή αυτό. Πούμε πρώτα για το ένα δεύτερο όμως είναι αυτό που είπατε ότι υπάρχει μία κατασκευή. Λέμε λοιπόν, αυτή η κατασκευή είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, πράγματι στο μετοχολόγιο της Αυγής υπάρχει offshore εταιρεία από την Κύπρο. Λοιπόν, και τι σημαίνει αυτό. Επανέρχομαι. Ξαναλέω, δεν αποφεύγω, θα έρθω και στο συγκεκριμένο σημείο που έθεσε ο κύριος Τζαβάρας και εσείς. Πρώτο θέμα λοιπόν δεν είναι απλά η τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτο είναι η απόλυτη διαφάνεια τι συνέβη με τα κόμματα και με τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Θυμίζω ότι στην αρχή της διαδικασίας φάνηκε από τότε ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε «Μα πρέπει να προσθέσουμε και τις διάφορες εφημερίδες κτλ». Το έκανε αποδεκτό και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα και ορθώς. Γιατί πράγματι πρέπει να φτάσει μέχρι τελείας η όποια διερεύνηση. Αλλά μπροστά στον κόσμο που μας βλέπει και πολύ περισσότερο το ξέρει και ο κύριος Τζαβάρας και οι υπόλοιποι. Οι πολίτες περιμένουν απαντήσεις για ποιο όλους, λόγο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν θαλασσοδάνεια από τράπεζες τα οποία δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Πάμε στο μετοχολόγιο της Αυγής και χαίρομαι που ο κύριος Τζαβάρας ενώ ξέρει ότι η Αυγή όχι απλά σαν ιστορική διαδρομή, αλλά τι έκανε από κάποτε που ήταν προσωπική εταιρεία του Μακαρίτη και αγωνιστή της Δημοκρατίας και της Αριστεράς, Λευτέρη Βουτσά, πριν από 18 χρόνια, με δημόσιες πράξεις και κινήσεις νόμιμες και απόλυτα διαφανείς, συγκρότησε μία ανώνυμη εταιρεία πολυμετοχική λαϊκής βάσεως και μέχρι και σήμερα στο μετοχολόγιο της, που είναι απόλυτα διαφανές, έχει περίπου 2.500 μικρούς, μεσαίους και μεγάλους μετόχους και δεν είναι κρυφό μυστικό ότι ο ισχυρός μέτοχος και τότε στην Αυγή και σήμερα, παρότι η εφημερίδα είναι αυτό που γράφει, πρωινή εφημερίδα της Αριστεράς, που αν είναι η μοναδική, ούτε έχει τη μοναδική αλήθεια. Από τότε μέχρι σήμερα λοιπόν, ισχυρός μέτοχος, με ποσοστό στην αρχή περίπου στο 20% και σήμερα φτάνει γύρω στο 35%, ίσως και λίγο παραπάνω, ήταν ο τότε συνασπισμός και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα. Τα πρόσωπα. Έχω μια ερώτηση αυτό. Είναι σωστό ότι υπάρχουν και εταιρείες στο μετοχολόγιο, ναι, αλλά με μια δέσμευση που είχαμε εξ αρχής ότι καμία, όχι εταιρεία, ούτε φυσικό πρόσωπο από αυτούς που δεν έχουν εμπλοκή μέσα στην εφημερίδα, γιατί και οι εργαζόμενοι έχουν ποσοστό γύρω στο 12,5% μέσα στην εφημερίδα. Ήταν η πρώτη εφημερίδα που τότε σε σύγκρουση πολλές φορές και με την τότε ηγεσία του συνασπισμού εφάρμοσε αυτό το μοντέλο, δηλαδή το μοντέλο ισχυρός μέτοχος, συνεταιρισμός των εργαζομένων, υποστήριξη των αναγνωστών και των υποστηριχτών και μέσα σε αυτούς. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σκέψη. Δεν τα λέει αυτά ο κύριος Τζαβάρας. Όχι, όχι, θα μας πείτε εσείς ο κύριος Τζαβάρας. Μισό λεπτό. Κύριε Τζαβάρα, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Ακούστε με λίγο. Απαντήστε όμως το εξής.
Είναι δεδομένο, εμένα μου είναι σαφές, δεν ξέρω αν και σε εσάς, ότι δεν αποτελεί επένδυση το να μπω στην Αυγή. Όχι μόνο επένδυση, χασούρα είναι. Χασούρα. Το ξέρουν όλοι, γιατί όλος γιατί κόσμο... λοιπόν τότε μια ιδιωτική εταιρεία και μάλιστα offshore από την Κύπρο που δεν ξέρω ποιος είναι πίσω βάζει λεφτά που υποτίθεται μια εταιρεία θέλει να κερδίσει. Βάζει λεφτά σε μια εφημερίδα. Να σας απαντήσω, και μάλιστα της αριστεράς. Πρόσωπα... Δεν σας ανησυχεί το ότι καλά κάνει, έτσι θέλει. Άρα ρωτάω. Εσάς δεν σας ενδιαφέρει να ξέρετε ποιος είναι αυτός. Εμάς μας ενδιαφέρει να σας πω ότι όχι μόνο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είτε την ιδρυτική πράξη, έχουμε κάνει μέχρι τώρα τρεις συνολικά αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες όλες πήγαν για να μιλάμε ευθέως προς τους πολίτες, στο μισθολόγιο της εφημερίδας, γιατί είναι δυσανάλογη η κυκλοφορία της με τις ανάγκες της επιβίωσης και μιας ουσιαστικής και αντικειμενικής, όσο μπορούμε με χρώμα αριστεράς, δημοσιογραφίας. Συνεπώς. Και μέσα στην προσπάθεια διαστρέβλωσης και μετακίνησης της συζήτησης, ξεκινάω, δεν ξεκινάω τυχαία και από το θέμα του δανείου και πηγαίνω και στο θέμα του μετοχολογίου, διότι όταν για πρώτη φορά το 2007, το 2008 και το 2009 παίρνει δανειοδότηση από την Εθνική Τράπεζα η Αυγή, το παίρνει πρώτα απ' όλα επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε αυτό δεν υπόθηκε χτες. Καλλιεργήθηκε η εντύπωση ότι ο δανεισμός ελήφθη επί της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ. Ένα. Όχι, δεύτερον. Αυτή η δανειοδότηση, η μικρή δανειοδότηση, εξασφαλίστηκε, διασφαλίστηκε και εξυπηρετήθηκε από τότε μέχρι και σήμερα. Όσον αφορά το μετοχολόγιο, πολλοί θα ήθελαν να ήταν μικρομέτοχος και ο κύριος Τζαβάρας και όποιος άλλος Έλληνας πολίτης αναγνωρίζει στην Αυγή το ότι είναι η μοναδική εφημερίδα που κλείστηκε από τη δικτατορία, κύριε Τζαβάρα, και τα ξεχνάτε, γιατί είχε αυτή την στάση και τη γνώμη. Και αν είχαμε καμιά offshore που έχει το 30% ή δεν ξέρω εγώ τι, να αρχίσαμε να το ψάχνουμε και παραπάνω. Αλλά εγώ σας ξαναείπα ότι υπάρχουν και πρόσωπα, γιατί πήγαινε στην κατάθεση στην τράπεζα για να κάνεις αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς όλα γίναν διαφανώς. Το ποσό είναι αυτό που αναφέρθηκε και από χτες από απαντήσεις που έδωσε και η εφημερίδα και βουλευτές στην συνεδρία. Είναι περίπου 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ. Για να καταλάβουμε όλοι λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η πρώτη εντύπωση για τη δανειοδότηση που καλλιεργήθηκε ήταν υπερβολική, άχρονη, ακριβώς για να κρυφτεί το γεγονός ότι η δανειοδότηση έγινε πριν από 8 χρόνια και εξυπηρετείται, ενώ ακόμα και τώρα από την Εθνική Τράπεζα, μην πάω στην Αγροτική και στα υπόλοιπα, τα κόμματα του κυρίου Τζαβάρα και άλλων δυστυχώς έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν με άθλιο τρόπο και λέω ναι. Στο θέμα του μετοχολογίου ο κύριος Τζαβάρας που είναι και νομικός να έρθει να διαβάσει και τα 2.500 ονόματα να τα δει, γιατί πολλά πρόσωπα προτιμούσαν, πολλά πρόσωπα λέω, αλλά δεν ήταν η αναλογία αυτή που μας ανησύχησε ή οτιδήποτε άλλο. Κατέθεσαν μικρά ποσά, όχι με το όνομά τους, αλλά με τη μικροεταιρεία. Κύριε Τζαβάρα. Δεν ήταν ΕΠΕ ή οτιδήποτε άλλο. Ο κύριος Τζαβάρας ως νομικός προσπαθεί να κάνει νομική συζήτηση, ενώ μιλάμε πολιτικά και μιλάμε και ουσιαστικά. Γιατί είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα να ρίχνει κανείς λάσπη και είναι άλλο πράγμα να προσπαθεί να λύσει ζητήματα για τα μέσα. Να τον ακούσει. Δεν θυμάμαι να προσπαθεί να λύσει για τα μέσα. Κύριε Τζαβάρα. Πρέπει να μάθετε και να ακούτε. Γιατί πάρα πολύ ακούμε κύριε Τζαβάρα και σας ακούμε δεκαετίες. Και κυρίως είδαμε τα αποτελέσματα των πολιτικών σας στα μέσα. Μισό λεπτό να ακούσουμε. Που δημιουργήσατε το απόλυτο χάος. Δεν είναι μαζί μας. Δεν έχει την ευκαιρία. Να έρθονταν, να έρθει αύριο. Να έρθει μισό λεπτό. Κύριε Τζαβάρα, ακούστε λοιπόν και κάποιες κουβέντες ευθύτατες. Εγώ προσωπικά σέβομαι και εκτιμώ τους αγώνες που έχει κάνει η αριστερά. Αναφέρουμε δε πάντοτε σε αυτή την περίφημη φράση που είχε πει στη δεκαετία του 60 ο Ηλίας Ηλιού προς τους αντιπάλους του, ότι εμείς θα σας τρελάνουμε στην νομιμότητα. Αυτή την απέτηση εγώ θα είχα και από τη σημερινή αριστερά. Πλην όμως βλέπω ότι αυτή η αριστερά η σημερινή μας έχει τρελάνει στην παρανομία. Και το θέμα δεν είναι νομικό, γιατί στη βάση κάθε νομικής ρύθμισης υπάρχει μια πολιτική επιλογή. Και βέβαια αυτό που δεν μας απαντάτε είναι γιατί ενώ υπάρχει και επαναλαμβάνω και θέλω να το σημειώσετε το άρθρο 24 του νόμου 3310 του 2005 που απαγορεύει να συμμετέχουν offshore εταιρείες στο μετοχολόγιο επιχειρήσεων οι οποίες έχουν στην ιδιοκτησία τους μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί αφού υπάρχει αυτή η διάταξη την έχετε παραβιάσει. Θα μας απαντήσει προηγουμένως, θέλω μια κουβέντα για να μην τα αφήσουμε έτσι το πράγμα κύριε Τζαβάρα, για την υπόθεση δανειοδοτήσεως των κομμάτων και το ΜΜΕ που είναι το κυρίαρχο σε αυτή την επιτροπή, σε αυτή την κουβέντα που γίνεται στην Εξεταστική Επιτροπή. Μια κουβέντα χρειάζομαι από εσάς για αυτό το θέμα. Για ποιο θέμα?
Το κυρίαρχο θέμα στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν είναι το θέμα. Ακριβώς είναι αυτό, κύριε Τζαβάρα. Ορίστε. Αυτό, όπως λέτε, είναι η Εξεταστική Επιτροπή είναι για την Αυγή. Θα μ' αφήσετε. Ναι, εγώ σας ακούμε. Είναι λοιπόν τα θέματα διαφάνειας στη δανειοδότηση των επιχειρήσεων που έχουν στην ιδιοκτησία τους μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δανειοδοτήσεις κομμάτων. Και στα δύο θέματα λοιπόν έχει αποτύχει η σημερινή αριστερά, αν την εκπροσωπεί βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αποδείχθηκε πρώτον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δώσει καμία πράγματι ασφάλεια για το δάνειο που έχει πάρει, όπως αναλυθώς υποστήριζε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή όταν κατηγορούσε τα άλλα κόμματα, τα οποία δήθεν έκαναν κακά όταν χωρούσαν τις μελλοντικές επιχορηγήσεις από την κρατική ενίσχυση, πράγμα το οποίο έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το σοβαρότερο είναι ότι η Αυγή έχει συμψηφίσει διαφημιστική δαπάνη από εταιρεία τραπεζική με αποπληρωμή δόσεων δανείου. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, όταν φέρνουμε εναντίον των άλλων ως κατηγορίες, θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε φροντίσει. Μην πετάτε λάσπη στον αέρα. Ελάτε εδώ να συζητήσουμε σημείο προς σημείο, κύριε Τζαβάρα. Και εσείς και ο κύριος Μηταράκης. Και όποιοι άλλοι κάνετε τέτοιες τρίπλες. Δεν είμαι εκλεκτός κανενός συγκροτήματος. Η μόνη εφημερίδα που έχει ελεγχθεί ακόμα και από το Ταμείο των Εργαζομένων στα Μίντια, το ΕΤΑΠ μου, σας θυμίζω, είναι η Αυγή. Καμία άλλη. Ούτε κάποιες παλαιότερες εφημερίδες φιλικές στην παράταξή σας, ούτε καμία άλλη. Σας σέβομαι πάρα πολύ. Κύριε Τζαβάρα, εσείς δεν σέβεστε ούτε την ιστορία της εφημερίδας, ούτε την καθημερινό της αγώνα. Κύριε Τζαβάρα, απαντάτε και λυπάμαι. Απαντάω συνεχώς, κύριε Τζαβάρα, και εσείς ασχολείστε με το δικηγορικό σας επάγγελμα. Συνεχίστε, λέω. Ελάτε να δείτε το μετοχολόγιο 2.500 ανθρώπους. Κύριε Τζαβάρα, ποιος είναι πίσω από την offshore. Κύριε Τζαβάρα, είναι ο μεγάλος Μανιτού και εσείς από πίσω. Εντάξει, το αποκαλύψατε. Κύριε Τζαβάρα, επειδή αυτή η συζήτηση δεν θέλουμε να διακοπεί με αυτό. Δεν έχει νόημα πάντως έτσι η συζήτηση. Αυτό ήθελα να πω. Και εδώ και να απαντάει στα κεντρικά. Όχι να διαλέγει ο καθένας να ασχοληθώ και εγώ με τον ήχη μου στο μικρό μου τάδε και να αφήνω τον ελέφαντα να περπατάει. Κύριε Τζαβάρα, δηλαδή τη διαπλοκή και τη διαφορά που ξέρουμε δεκαετίες. Θέλαμε αυτή η συζήτηση να συνεχιστεί αύριο εδώ στο στούντιο, εάν μπορείτε, σας παρακαλώ να είσαστε και εσείς παρόν. Για να είναι καλύτερη. Γιατί έχει πάρα πολλές πλευρές και πρέπει να φωτιστούν και να ενδιαφέρουν τον κόσμο. Θα μπορέσετε και αύριο. Να ακούσουμε τι έγινε και με τα κόμματα και τα λοιπά. Θα μπορέσετε αύριο. Γιατί η ώρα πήγε 10 και 5 και εδώ είναι αυτό. Θα μπορέσετε αύριο, κύριε Τζαβάρα, να είστε εδώ. Εγώ δεν θα είμαι εδώ. Δεν θα είστε εδώ. Στην εκλογική μου περιφέρεια. Θα προσπαθήσουμε να δούμε μήπως ο κ. Μηταράκης μπορέσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Δεν είμαι αντίπαλος της Αυγής, έτσι. Αυτά... Όχι, χρησιμοποιείτε τη λάσπη για την Αυγή μέσα σε μια τυφλή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ενώ η ουσία των προβλημάτων για τους πολίτες, κύριε Τζαβάρα, είναι τι συνέβη 30 και 40 χρόνια μέσα στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά το 89, με την περιβόητη απελευθέρωση, και να μην συνεχίσω τώρα. Εντάξει, εντάξει, βρήκατε το πρόβλημα της Αυγής. Βρήκατε το πρόβλημα της Αυγής. Ανέκδοτα. Λοιπόν, ανέκδοτα και λάσπη. Λυπάμαι και για εσάς. Ολοκληρώσαμε, ο χρόνος τελείωσε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τζαβάρα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τζαβάρα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, ελπίζω. Εγώ σας ευχαριστώ, αλλά όπως σας είπα και χτες, σε τέτοια ζητήματα που έχουν ανοίξει, όχι απλά για τη δημόσια τηλεόραση, που έχει κλείσει ένα χρόνο και ξέρετε τι βομβαρδισμό δέχεται από αυτούς που ρίξανε το μαύρο μέχρι και πριν από να αναλάβει η σημερινή κυβέρνηση. Αλλά εδώ είναι ένα θέμα δεοντολογίας και ουσίας. Ή η πολιτική μας, και είναι ντροπή, ξαναλέω, για έμπειρους πολιτικούς, να ξέρουν ποιο είναι το μείζον θέμα που το έχουν συμφωνήσει στη Βουλή. Γιατί υποτίθεται ότι συμφώνησαν στη διαδικασία της διερεύνησης. Και αντί για αυτό, λέω από χτες, και μηντιακά και πολιτικά και με οποιοδήποτε τρόπο, ο κύριος Μηταράκης, και όχι ο κύριος Μηταράκης, η ίδια Νέα Δημοκρατία μας πλάκωσε σε 2-3 ανακοινώσεις. Εμείς αναρτήσαμε την απάντηση της εφημερίδας και διαστρεβλώνεται συνεχώς με σύστημα και μέθοδο. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με όποιον φαντασιώνεται που βρίσκεται λεφτά η Αυγή. Τα έχουμε πει όλα δημοσίως και επανέλαβα και εδώ μπροστά σας ότι η μόνη εφημερίδα, το μόνο μέσο που ελέγχθηκε από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ μέχρι πρόσφατα, μέχρι και τώρα δηλαδή, μέχρι πρόσφατα, είναι η Αυγή. Μάλιστα. Ποιο άλλο μέσο ελέγχθηκε? Λοιπόν, ανέφερα για τα δάνεια, ανέφερα ποιοι είναι οι μέτοχοι της Αυγής και πρωτίστως με την προσπάθεια και τη θυσία των εργαζομένων που έχουν χάσει χρήματα εθελοντικά για να μείνει ανοιχτή η εφημερίδα στο όνομα της πολυφωνίας. Πολυφωνίας που η μέθοδοι του κυρίου Τζαβάρα και άλλων οδηγούν στη συγκέντρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Είναι ένα θέμα που θα το συνεχίσουμε. Σας έφερα και το φίλο που είχαμε βγάλει το Σάββατο, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια για τον πολιτισμό.
με το CD της κυρίας και τιμέ. Ευχαριστούμε να το προβάλλετε, γιατί νομίζω ότι άλλα πρέπει να συζητάμε και άλλα προσπαθούν κάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, διαφημίσεις.